Σοβαρές ενστάσεις για την ασφαλή λειτουργία της νευροχειρουργικής κλινικής και της χειρουργικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας διατυπώνονται μετά την απόφαση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να βγάλει από τον πάγο τις διαπιστωτικές πράξεις με τις οποίες τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία 5 νευροχειρουργοί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει η νευροχειρουργική κλινική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, λόγω της μοναδικότητάς της στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Μάλιστα, ο Ιατρικός Σύλλογος προαναγγέλει την ανάληψη πρωτοβουλειών τις επόμενες μέρες ώστε να μην κινδυνέψουν ζωές. Αυτό που ζητούν οι εκπρόσωποι των γιατρών είναι να συνεδριάσει άμεσα το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ ώστε να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους που σχετίζεται με προμήθειες υλικών. Πριν 2 εβδομάδες, ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε παγώσει τη διαδικασία της διαθεσιμότητας των γιατρών προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν υπήρχε μοντέλο παγώματος μίας υπογραφής. Και βέβαια σε αυτές τις συνθήκες της οικονομίας και των φτηνών υλικών φαίνεται ότι επιλέχτηκε φτηνός καταψύχτης για να ψήξουν προσωρινά τις αυτοδιοίκες αργίες και χάλασε. Και βρωμήσανε και τις ξαναβγάλανε σήμερα στη φόρα. Το σύριαλ συνεχίζεται. Άνθρωποι αθώοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι οι ευθύνες τους είναι αποχρώσεις. Είναι ελάχιστες. Από την πλευρά της, ωστόσο, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας δηλώνει ότι η χειρουργική και νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εξακολουθούν να λειτουργούν εύρυθμα και με απόλυτη ασφάλεια. Η λειτουργία των κλινικών δεν διαταράσσεται από την επίδοση των διαπιστωτικών πράξεων αυτοδίκαιης αργίας σε 5 γιατρούς για τον μήνα Αύγουστο. Και αυτό γιατί οι εν λόγω γιατροί βρίσκονται σε κανονική άδεια εγκεκριμένη από τους διευθυντές τους. Συνεπώς, ακόμη και μετά τη χθεσινή εξέλιξη, για το άμεσο προσεχές διάστημα δεν αφαιρούνται επί της ουσίας ιατρικές δυνάμεις. Με την εξαίρεση ενός μόνο ιατρού της νευροχειρουργικής κλινικής, ο οποίος και μέχρι εχθές συμμετείχε στο πρόγραμμα των εφημεριών και του οποίου οι επόμενες εφημερίες προγραμματίστηκαν ήδη και καλύπτονται από συναδέλφους του. Συνεπώς, δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ. Για τον μήνα Σεπτέμβριο και μετά, η εύρυθμη λειτουργία των κλινικών έχει εξασφαλιστεί με σειρά μέτρων και παρεμβάσεων της 5ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας.